σημερινός καλεσμένος, ουσιαστικά δεν είναι καλεσμένος, και θα το πω γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί όταν τον έχεις μαζί σου σε μια τηλεοπτική εκπομπή, νομίζω ότι εσύ αναγκάζεσαι να πάψεις, να πεις δύο λόγια, να κάνεις μια ερώτηση και να παίρνει το λόγο ο ίδιος και να γίνεται και καλεσμένος και παρουσιαστής. Καταλάβατε λίγος πολύ ότι κοντά μου σήμερα έχω τον Τάσο Μαρκουίζο, η Αβέρη. Και όταν μιλάμε για τον Τάσο, μιλάμε για τον άνθρωπο αυτόν που όσο αφορά το κομμάτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν νομίζω ότι πολλοί Έλληνες έχουν γράψει μεγαλύτερη ιστορία από τον Ιαβέρη, αλλά ένα δεύτερο κομμάτι, μια δεύτερη πτυχή του εαυτού του, μια ολόκληρη ζωή που έχει αφιερώσει, είναι το κομμάτι της οδικής ασφάλειας και των τροχαίων ατυχημάτων. Έτσι λοιπόν, κοντά μου σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω τον Τάσο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Γεια σου, Τάσο. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν, έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό. Τηλεοπτικά. Δεν σε είχα καλέσει τελευταία. Όχι. Στο ραδιόφωνο λέμε καμιά φορά. Τα λέμε και τα λέμε τακτικά. Είναι πιο εύκολη κιόλας η επικοινωνία. Και επειδή ακριβώς προμηνών ήσουν στο επίκεντρο της προβολής και των δελτίων ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης, με αυτή την μεγάλη ανθρώπινη χειρονομία που έκανες απέναντι στο παιδί σου, το να του δωρήσεις το ένα σου νεφρό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση σου. Να ακούσω την άποψή σου. Να σου πω πρώτα απ' όλα. Να ευχηθώ καλή υγεία και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται. Αλλά είναι υπερμεγεθυμένο. Αρχικά έκανα το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου. Και όσοι έχουν παιδιά θα πρέπει να το καταλαβαίνουν. Και έκανα το αυτονόητο. Ότι έληξε ο χρόνος αναμονής πότε θα γινόταν, γιατί και με κάτι προβλήματα που υπήρχαν καθυστέρησε λίγο αυτή. Μεγάλη καθυστέρηση. Και εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Μην τυχόν, ας πούμε, λόγω, επειδή είμαι νεαρούλης, μήπως με πάει άτα που δεν κανένας. Οπότε λέω, μεγάζουμε και τον νεφρό. Έγινε λοιπόν αυτό μια χαρά, οπότε είμαστε καλά, ο Κωνσταντίνος είναι καλά. Εγώ είμαι εντάξει, μια χαρά. Και συνεχίζουμε, είναι μια χαρά, μπράβο, όλα αυτά. Μπράβο. Να περάσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο για αυτό που είπατε. Σε μια ανάλογη περίπτωση, δηλαδή, μην διστάσει κάποιο να το κάνει. Να σου πω λοιπόν τι γίνεται. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Μια και να μιλήσουμε για τη δωρεά ζωτικών οργάνων. Πρώτα απ' όλα, απευθύνουμε στους γονείς. Έχουν ανθρώπους ή γενικά οικογένειες που έχουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος πάσχει από κάποιου είδους τέτοια μια βλάβη ενός ζωτικού οργάνου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα γονιό που δεν θα έδινε το νεφρό του στο παιδί του. Άρα, όσοι έχουν τέτοιες καταστάσεις δεν θα το συζητάνε, δεν θα το σκεφτούν, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Έτσι είναι μεγάλη, από εκεί πέρα αλλάζει ζωή. Και λέω ότι μέχρι τα 4-5 χρόνια ο Κωνσταντίνος είναι, θυμάσαι τον Μπενχούρ. Βέβαια. Που τραβάγανε κουπί δεμένοι με αλυσίδες μέσα σε μια γαλέρα. Η γαλέρα είναι η αιμοκάθαρση. Έτσι, μέσα σε, βέβαια, στη γαλέρα ήμασταν κι εμείς, η οικογένειά του. Σαφώς. Μετά τη μεταμόσχευση ανεβήκαμε όλοι στο κατάστρωμα και είδαμε ήλιο. Άλλαξε η ζωή μας. Και ο Κωνσταντίνος και εμάς, και η μαμά του και τα αδέρφια του και όλοι. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι δωρεές ζωτικών πτωματικών οργάνων, που εκεί καταλαβαίνω την αδυναμία διαχείρισης ενός ανθρώπου που έχει πληγεί από τη μεγαλύτερη απόγνωση, που είναι αυτό που θα πούμε μετά τα τροχαία, και έχει χάσει ένα παιδί και θα πρέπει να διαχειριστεί τον πανικό του και να οδηγηθεί στο να μην επιτρέψει, ας πούμε, τα ζωτικά όργανα του παιδιού του που έχασε να μπουν σε ένα φέρετρο και να σαπίσουν. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία να έχει μια συνεχή, μια εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Σκέψου ότι είμαστε η χειρότερη χώρα στον πλανήτη. Είμαστε η χώρα με 3,5 αν θες, με τα δωρεές οργάνων ένα εκατομμύριο. 35 το χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοια χώρα στον πλανήτη που έχει τόσο χαμηλό. Τόσο χαμηλό ποσοστό δωρεάν ζωτικών οργάνων. Αν λοιπόν μπει στο σπίτι και ο καθένας καταλάβει και οι οικογένειες αρχίζουν να συζητάνε μέσα στην ευτυχία τους, μέσα στην χαρά τους, μέσα στην υγεία τους. Αν ομιγεννήτο προκύψει κάτι, να αρχίζει να σκέφτεσαι τις επόμενες κινήσεις. Αυτό θέλει με μεγάλη συχνότητα, αυτό λέγεται με εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Και όταν, να καταφέρουμε να φτάσουμε τους ανθρώπους, όταν συμβεί αυτό που είναι η πιο μεγάλη δυστυχία σε μια οικογένεια, να χάσει παιδί ή να χάσει άνθρωπο της οικογένειας, τότε να αποφασίσει να το δώσει. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πρώτο, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό θέλω να σου πω είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα τροχαία εγκλήματα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ήθελα ακριβώς, γιατί όταν πιστοποιήθηκε ότι έπρεπε τελικά να γίνει αυτή. Την επόμενη μέρα από τη διαπίστωση. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή το νεφρό το βρήκαμε εμείς. Μπράβο. Συμφωνούμε.
Γιατί νομίζω ότι έγινε σε όλη την οικογένεια. Βεβαίως. Και δεν είναι λογικό. Όμως ήσουν. Όχι και ο Άρης και ο Δημητράκης, αλλά δεν είναι δυνατόν. Ο ένας οικογένεια. Σωστό. Ο Δημητράκης είναι πολύ πιο νέος. Για να τον πείσω, μάλιστα, γιατί κάναμε διένεξη τον Δημήτρη. Του λέω, δίνω εγώ τώρα και αν ομιγέννητο κάποια στιγμή συμβεί μια απόρριψη, οτιδήποτε, να υπάρχει ένα δεύτερο. Αν είσαι εσύ ο πρώτος και η απόρριψη γίνει έπειτα από 20 χρόνια, σε είδαμε εγώ εδώ για να. Κατάλαβες. Ήθελα λοιπόν. Εδώ γίνει καυγά, ποιος θα το δώσει. Σωστό. Και αυτό είναι προς τιμήν όλων. Όλες οι οικογένειες που έχουν οικογένεια έτσι θα συμπεριφερόντουσαν υπό κανονικά συνθήκες. Τάσο, ήθελα απλά να μου πεις την αντίδραση όταν μάθω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, γίνει, όλα είναι πανικός. Είναι δηλαδή κεραυνός στην αιθρία, έτσι. Και εντάξει, υπήρχαν ελπίδες γιατί γίνονταν εξετάσεις και διάφορα crash test, μήπως ήταν κάτι που αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά. Δεν ήταν και τότε. Θυμάμαι, μου έχει μείνει, ας πούμε, το πρόσωπο του Κωνσταντίνου που τον κοίταξα και δάκρυσε γιατί συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι πλέον είναι νεφροπαθής τελικού σταδίου. Και είναι αλλά την επόμενη στιγμή όμως είπαμε ότι το νεφρό είναι εδώ. Μάλιστα. Και προχωράμε. Μάλιστα. Απλώς καθυστερήσαμε για λόγους κάποιων λαθών που γινόντουσαν ιατρικών. Λοιπόν, αλλά τώρα είμαστε μια χαρά. Θα κάνουμε μια πρώτη διακοπή λοιπόν και μετά θα μπούμε στα πεζά. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε στα πολύ ανθρώπινα. Θα πάμε λοιπόν στα πεζά και εν συνεχεία θα ξαναπάμε στα ανθρώπινα. Στα 7 είναι τα πολλά. Θα κάνουμε δύο. Απλώς να έχεις κατά νου ότι ο μέγιστος τροφοδότης ζωτικών οργάνων είναι τα θύματα των τροχαίων δυσυγείας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μια πρώτη διακοπή και ξαναγυρίζουμε γρήγορα πίσω.